Μπροστά σε ένα τεράστιο διοικητικό και οικονομικό αδιέξοδο βρίσκεται εδώ και ένα μήνα σχεδόν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που έχει κηρύξει στην ουσία στάση πληρωμών, καθώς δεν υπάρχει απόφαση για την νομιμοποίηση του Συμβουλίου Διοίκησης. Η θητεία του Πρίτανη έχει λήξει από τις 31 Δεκεμβρίου του 2012 και κατά συνέπεια δεν μπορούν να πληρωθούν τρέχουσες και μη οικονομικές υποχρεώσεις του Ιδρύματος. Ούτε οι τράπεζες, ούτε καν ο ελεγκτής του δημοσίου, ο παράδοσος του ελεγκτικού συνεδρίου, δεν δέχεται την υπογραφή μας ως έγκυρη, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ΦΕΚ. Άρα λοιπόν Πρίτανη δεν έχουμε, ο οποίος θα μπορούσε να καλύψει το κενό αυτό. Σε αντίθεση με άλλα πανεπιστήμια, τα οποία είχαν Πρίτανη, έχουν Πρίτανη μέχρι τη λήξη της θητείας του. Το δεύτερο έχει να κάνει με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο του Ιδρύματος, όπως ξέρετε, έχει εκλεγεί από τον Νοέμβριο, αλλά δεν έχει διαπιστωτική πράξη. Όχι μόνο το δικό μας, κανένας πανεπιστημίου σε όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν από 1η Φεβρουαρίου όλα τα συμβούλια διοίκησης θα έπρεπε να έχουν εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των Ιδρυμάτων. Εμείς λοιπόν για ένα δεύτερο λόγο, δεν έχουμε, μη έχοντας προϋπολογισμό εγκεκριμένο, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία δαπάνη από 1η Φλεβάρη. Ουσιαστικά το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε μια κατάσταση στάσης πληρωμών, δεν μπορεί να πληρώσει κανέναν. Το μεγάλο ερώτημα που γεννάται είναι αν πρόκειται για ανικανότητα ή για σκοπιμότητα των παραγόντων του Υπουργείου Παιδείας να εγκρίνουν το ΦΕΚ για την νομιμοποίηση του ενεκλογέντου Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που με τη σειρά του θα προχωρήσει στην ανάδειξη του νέου Πρίτανη. Αυτή τη στιγμή πάντως έχουν παγώσει τα πάντα και συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ενώ υπάρχουν χρήματα, δεν μπορεί να εκτελεστεί ο προϋπολογισμός λόγω έλλειψης διοίκησης. Πέρυσι συνέβαινε ακριβώς το αντίστροφο. Φως, νερό, τηλέφωνο, προμηθευτές, εργολάβοι. Πάντες. Ζητούν χρήματα, έχουμε χρήματα να δώσουμε και δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Σε αντίθεση με πέρυσι που δεν υπήρχαν χρήματα. Ακριβώς. Πέρυσι δεν είχαμε χρήματα, είχαμε δικαίωμα υπογραφής. Φέτος δεν έχουμε δικαίωμα υπογραφής, δεν έχουμε χρήματα. Πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να παραταθεί αυτό το αδιέξοδο? Με τα σημερινά δεδομένα, αν δεν αλλάξει κάτι, δηλαδή αν ο υπουργός δεν στείλει μια διαπιστωτική πράξη γρήγορα, αν δεν υπογράψει ας πούμε, το ΦΕΚ για την παράταση των πτανικών αρχών, να κάνει ένα από τα δύο. Το μικρό το χρονικό διάστημα είναι 40 ημέρες.